550 χιλιόμετρα ο ΤΑΠ στην Ελλάδα. Τόσο μεγάλο έργο και να μην κρύβεται κάτι από πίσω. Άκουσα ότι πάνω από 3.000 άνθρωποι δουλεύουν στον ΤΑΠ. Πολύ καλό ακούγεται για να μην παίζει και κάτι άλλο. Λένε ότι θα καλυφθεί ολόκληρος από χώμα. Αλλά δεν μπορεί. Όλο και κάτι θα αφήσει. Τι είναι αυτό, μπαμπά? Είναι ο ΤΑΠ, παιδί μου. Ένας αγωγός που μεταφέρει φυσικό αέριο. Μια από τις πιο καθαρές πηγές ενέργειας. Αλλά να είσαι σίγουρος. Και από αυτό το έργο κάτι κρύβεται από πίσω. Πράγματι, κάτι κρύβεται από πίσω. Και όχι απλά κάτι, κρύβονται πολλά. Κρύβονται 33 ασθενοφόρα και 6 οχήματα πολιτικής προστασίας, 22 οχήματα καθαριότητας, 17 δασικά οχήματα και 14 εκκιονιστικά που προσφέρει ο ΤΑΠ στις τοπικές κοινωνίες στο πλαίσιο ενός από τα μεγαλύτερα έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη Βόρειο Ελλάδα, συνολικού ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί το καλό δεν κρύβεται. ΤΑΠ. Αγωγός καλής ενέργειας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Δευτέρα σήμερα, 3 Ιουλίου 2017, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Μπορείτε πάντα να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv. Και να περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας. Λίστα με τα 85 επαγγελμάτα που θα πρέπει να δέχονται υποχρεωτικά κάρτα στις συναλλαγές με το καταναλωτικό κενό έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Ως τα τέλη του μήνα, χιλιάδες επαγγελματίες και καταστήματα θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει μηχανήματα POS για να γλιτώσουν μεγάλα πρόστιμα. Τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στον κλάδο του λιανεμπορίου για την εγκατάσταση στις επιχειρήσεις τους τερματικών μηχανών ηλεκτρονικών πληρωμών, των γνωστών POS. Η καταληκτική ημερομηνία για τα POS είναι μέχρι τις 27 Ιουλίου, οπότε στην προκειμένη περίπτωση όλοι οι επιδηματίες οι οποίοι υποχρεούνται, οι οποίοι είναι σε 85 κατηγορίες, πρέπει να βάλουν το POS στην επιχείρησή τους. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να ξέρουν ότι οι επαγγελματίες που πρέπει να βάλουν POS στην προκειμένη περίπτωση είναι όσοι έχουν άμεση επαφή με λιανικές πωλήσεις. Δηλαδή όσοι έχουν ταμιακή μηχανή, ο κωδικός τους προβλέπεται και πρέπει να βάλουν POS. Παράλληλα υπάρχουν και κάποια άλλα επαγγέλματα που μπορεί να μην έχουν ταμιακή μηχανή, αλλά έχουν απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη λιανικών συναλλαγών ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι και αυτοί υποχρεούνται να βάλουν POS. Αυτοί που είναι υποχρεωτικά μέχρι τώρα 1η του μηνός, πιστεύω ότι τα έχουν τοποθετήσει. Τώρα κάποιες κατηγορίες οι οποίες είναι μέχρι τέλος της χρονιάς, αναγκαστικά θα τοποθετήσουν και αυτοί μηχανάκια στα μαγαζιά τους. Οι σεραίοι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις κάρτες για τις αγορές τους? Είναι ανάλογα το είδος. Ας πούμε στο δικό μου το κατάστημα, να σας πω που το γνωρίζω πολύ καλά, δεν το χρησιμοποιούν. Σε είδη όμως τα οποία είναι λίγο πιο μεγάλα τα ποσά, τότε ναι, εκεί πιστεύω ότι το χρησιμοποιούν. Το θέμα μας όμως είναι ότι αυτό το υποχρεωτικό. Δηλαδή αυτό το υποχρεωτικό εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω καμιά φορά. Το αν θα έχεις τους πελάτες σου να σε πληρώνουν με μηχάνημα ή με μετρητό, γιατί να έχει κάποιος? Εμείς έχουμε μάθει τους πελάτες μας να πληρώνουμε μετρητά. Στις 27 Ιουλίου λήγει η προθεσμία που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών σε 85 κλάδους επαγγελματιών, τα καταστήματα των οποίων θα πρέπει να εφοδιαστούν με τερματικά μηχανήματα, σύμφωνα με τα νέα. Ανάμεσά τους μανάβικα, κρεοπολία, φούρνοι, κάβες, κινηματογράφοι, καντίνες και εστιατόρια, φαρμακεία, συνεργεία, κομμωτήρια και κουρία, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, λογιστικά γραφεία, ιατρία, δικηγορικά και αρχιτεκτονικά γραφεία, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και ψυκτικοί. Θα γίνουν έλεγχοι μόλις περάσει η ημερομηνία του 27 του Ιούλη. Θα βγουν οι εφοριακοί, θα ελέγξουν αν οι επιχειρήσεις βάλαν αυτά τα POS. Στην προκειμένη περίπτωση, αν κάποια επιχείρηση τη βρουν χωρίς POS, θα υπάρχει ένα πρόστιμο στα 1.500 ευρώ. Εφόσον η επιχείρηση θα συμμορφωθεί μέσα σε ένα μήνα, το πρόστιμο αυτό θα πέσει στο 50%. Καλά είναι οι συμπολίτες μας, οι φορολογούμενοι, οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με λιανικές πωλήσεις και έχουν την υποχρέωση να πάνε στις τράπεζες που συνεργάζονται και να βάλουν το συγκεκριμένο POS που επιθυμούν. Υπάρχουν διάφορες προσφορές, υπάρχουν κάποιες τράπεζες που ακόμα τα δίνουν δωρεάν, οπότε καλά είναι να διαπραγματευτούν και να το βάλουν. Αυτό το υποχρεωτικό, το να δίνεις ένα ποσό να αγοράσεις το μηχάνημα και μετά να δίνεις και στην τράπεζα ένα άλλο ποσό σε κάθε συναλλαγή, πιστεύω ότι είναι ένα έξτρα βάρος στους επαγγελματίες
το οποίο αναγκαστικά μετά θα το μεταβιβάσουν στις τιμές τους. Πιστεύω ότι θα ήταν πιο σωστό το όποιος θέλει, παρά αυτό το υποχρεωτικό. Είναι παραπλανητικό για τους Έλληνες να λέγεται ότι ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών ζήτησε τη μείωση των συντάξεων, σημειώνει ο Wolfgang Schäuble σε συνέντευξή του στα Νέα. Στην πολιτική αντιπαράθεση είναι ευκολότερο να λες: πρέπει δυστυχώς να μειώσουμε τις συντάξεις, διότι το ζητά ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό, διότι παραπλανά τους πολίτες που έχουν εν μέρει διαφορετική γνώμη, αναφέρει μεταξύ άλλων. Για τις περικοπές της συντάξης ευθύνονται οι κυβερνήσεις της Ελλάδας που αποφασίζουν για το μείγμα της πολιτικής προσαρμογής που θα ακολουθήσει η χώρα, υπογραμμίζει ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble, σε συνέντευξή του στα Νέα. Μπορώ να καταλάβω ότι στην πολιτική αντιπαράθεση είναι ευκολότερο να λες: πρέπει δυστυχώς να μειώσουμε τις συντάξεις, διότι το ζητά ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό, διότι παραπλανά τους πολίτες που έχουν εν μέρει διαφορετική γνώμη. Δεν ξέρετε πόσοι Έλληνες μου λένε: έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά δεν μιλώ καθόλου για αυτά. Δεν θέλω να κάνω την κατάσταση δυσκολότερη, σημειώνει ο κύριος Σόιμπλε. Ο κύριος Σόιμπλε λέει ότι δεν κόβει αυτό η συντάξη. Τελικά ποιος σας κόβει τη συντάξη, αν δεν τη κόβει αυτός. Μάλλον Τσίπρας, ποιος σας κόβει τη συντάξη. Αφού δεν τη κόβει ο Σόιμπλε, ποιος έμεινε άλλος εδώ. Εμείς ξέρουμε ότι μας τη κόβουν. Τώρα ποιος τη κόβει, κάποιος τη κόβει βέβαια. Τι να κάνουμε τώρα. Ό,τι μας δώσουν, εκείνο βολευόμαστε. Ευτυχώς ή δυστυχώς, όλα τα πληρώνουμε εμείς. Εγώ πιστεύω ότι αυτό τις έκοψε. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο Σόιμπλε τις έκοψε. Ο Σόιμπλε, ναι. Αυτός έδωσε την εντολή και από εκεί και πέρα και οι δικοί μας έκαναν το ίδιο. Ένα της κόφη και ένα της δίνει. Εσείς είστε ικανοποιημένοι με τη σύνταξη που παίρνετε. Γιατί να μην είμαι. Οπότε είστε είδες. Άμα πεθάνω χειρότερα είναι. Αυτοί που κυβερνάνε βρήκαν κουμένες είναι. Τώρα. Δεν μας δίνουν παραπάνω καλά, αλλά κουμμένες είναι πολύ πιο μπροστά. Βέβαια δεν φτάνουν. Να μας δώσουν, να μας βοηθήσουν, καλά θα κάνουν. Αλλά δεν είναι τουρινό το κόψιμο για τις συντάξεις θα μιλάμε. 13ο μισθό παίρναμε, έτσι δεν είναι. Αυτοί που φωνάζουν σαν αντιπολίτευση τώρα που φωνάζουν, λένε γιατί, αλλά ήταν κουμμένες από αυτούς. Εγώ δεν μαρτύρομαι και σε αυτούς και σε άλλους, εντάξει, αλλά αυτοί που μας τα κόψανε μην λένε ότι γιατί να κατηγορούν τον άλλο, να πάρουν και αυτοί τις ευθύνες του. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο κύριος Σόιμπλε ανέφερε ότι δεν είναι σωστό κάποιοι στην Ελλάδα να παρουσιάζουν ότι είναι υπεύθυνοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ή η γερμανική κυβέρνηση. Η επεξεργασία των μέτρων γίνεται μεταξύ θεσμών και ελληνικής κυβέρνησης, η οποία έχει πολλά περιθώρια να πει. Είναι προτιμότερο να γίνει αυτό και όχι τ' άλλο. Αυτοί φαίνεται δεν μπορούν να κόψουν τις συντάξεις. Εδώ ο Τσίπρας μπορεί να εύκολα κόβει. Κάθε εξάμηνο, κάθε πεντάμηνο, ξέρω εγώ. Είναι άδικο αυτό που κάνουν, γιατί ο κόσμος υποφέρει. Έχουμε υποχρεώσεις. Είναι απαράδεικτο αυτό το πράγμα. Δεν με απασχολεί. Είναι τις κόψεις. Ποιος τις κόβει τελικά όμως? Τις κόβει. Του Τσίπρας. Αυτό τη κόψει. Ποιο άλλο. Αυτό ήθελε εξουσία και άφησε τον κόσμο την τυραννίτη. Αυτή είναι η δουλειά που έκανε ο Τσίπρας. Δεν έχει καμιά δικαιολογία. Α, μπράβο. Έτσι είναι που θα λέει. Σωστό, σωστό είναι. Συμφωνείτε. Μπράβο, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φωτιά ξέσπασε στη βιομηχανική περιοχή των Σερών το απόγευμα της Κυριακής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών, που έφτασε από την πρώτη στιγμή στο σημείο με 3 οχήματα και 9 άνδρες. Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν και 2 υδροφόροι στο Δήμο Σερών. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην πυροσβεστική υπηρεσία των Σερών από φωτιά που ξέσπασε στη βιομηχανική περιοχή και συγκεκριμένα στο 6ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ήταν η δεύτερη φωτιά που σημειώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στο σημείο συνέδραμαν 3 οχήματα με 9 άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Σερών, καθώς επίσης και 2 υδροφόρες του Δήμου Σερών. 6 παρά ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για φωτιά στο 6ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης, κοντά στη βιομηχανική περιοχή. Λόγω του πνεύματος ανέμου κινητοποιηθήκαμε άμεσα 3 οχήματα και 9 άντρες. Όταν έφτασαν τα οχήματα στον τόπο του συμβάντησης, η φωτιά ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Έκαιγε στα ξηρά χόρτα, στα καλάμια,
τα οποία υπήρχαν μέσα στον άβλιο χώρο του εργοστασίου. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε παρακείμενο εργοτάξιο, όπου υπήρχαν παλιά αποθηκευμένα βαρέλια και υποδομικά υλικά. Ευτυχώς, σε σύντομο χρόνο, με τη συνδρομή και δύο υδροφόρων του Δήμου Σερό, η φωτιά κατεσβέστηκε. Είναι το ανακριτικό εκεί πέρα, συλλέγει καταθέσεις και στοιχεία, έτσι ώστε να προβούμε σε ένα ασφαλές πόρισμα. Κύριε Κώτα, σε τέτοιες θερμοκρασίες και με αυτόν τον αέρα δεν γίνεται καμία χρήση φλόγας. Την ίδια ώρα, σε ετοιμότητα βρίσκονται η Περιφερειακή Ενότητα Σερών αλλά και ο Δήμος Σερών σε περίπτωση πυρκαγιάς εν μέσω καλοκαιριού. Είμαστε σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιαίτερα πυροσβεστική υπηρεσία, αστυνομία, οι Δήμοι που βοηθούν και στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Και βέβαια οι πολίτες, έτσι να τονίσουμε για μία ακόμα φορά ότι η πολιτική προστασία δεν είναι αφορά μόνο τους φορείς αλλά και τους απλούς πολίτες, έτσι ώστε και αυτοί από μεριά τους να προσέχουν, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που θα υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, έτσι να μεριμνήσουν και αυτοί να αποφεύγουν κάποιες δραστηριότητες που αναφέραμε προηγουμένως, έτσι ώστε να μην έχουμε δασικές πυρκαγιές. Θα πρέπει να προσέχουν οι πολίτες, να μην ανάβουν φωτιές, έστω ας πούμε και κάτι να κάψουν, αυτό το διάστημα να φεύγεται. Και εμείς προσπαθούμε τα οικόπεδα, θέλω να πω τα οικόπεδα τα οποία ας πούμε έρχονται και μας καταγγέλνουν και είναι ιδιωτικά, δεν μπορούμε να μπούμε εμείς αν δεν υπάρχει συνένεση του ιδιώτη. Υπάρχει μια διαδικασία, τον ειδοποιούμε και αν ας πούμε δεν συμμορφωθεί, τότε κάνουμε εμείς την παρέμβαση. Υπάρχουν εδώ, έχουμε ένα πάφο ας πούμε ακριβώς από οικόπεδα. Όλα τα οικόπεδα είναι με χόρτα πολλά που οι ιδιοκτήτες αδιαφορούν. Λοιπόν, ο Δήμος όμως κάνει τις δέωσες ενέργειες, γιατί δεν μπορεί να κάνει ενέργειες οι οποίες ας πούμε θα τον οδηγήσουν στα δικαστήρια. Πολλά είναι τα παράπονα των κατοίκων του Καμαρωτού σχετικά με τις ελλείψεις και τα προβλήματα του δημοτικού φωτισμού που υπάρχουν στο χωριό, όπως επισημαίνει ο δικηγόρος και κάτοικος της περιοχής Γιάννης Γιάντσιος. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν πολλοί καμένοι λαμπτήρες στο χωριό και δεν έχουν αντικατασταθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει ελλειπής φωτισμός. Στις καταγγελίες του κ. Γιάντσιου απαντά ο πρόεδρος του χωριού, κ. Τσελικίδης. Πολλά είναι τα παράπονα των κατοίκων του Καμαρωτού σχετικά με τις ελλείψεις και τα προβλήματα του δημοτικού φωτισμού που υπάρχουν στο χωριό. Συντική δεν είναι μόνο το Σιδηρόκαστρο, αλλά και τα μικρά χωριά, που οι κάτοικοι τους πληρώνουν επίσης δημοτικά τέλη και περιμένουν την παροχή των αυτονόητων, επισημαίνει ο δικηγόρος Γιάννης Γιάντσιος, ο οποίος κατάγεται από την τοπική κοινότητα Καμαρωτού. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, υπάρχουν πολλοί καμένοι λαμπτήρες στο χωριό και δεν έχουν αντικατασταθεί ακόμη, με αποτέλεσμα να υπάρχει ελλειπής φωτισμός. Ό,τι λάμπα καίγεται. Έχω μιλήσει με Βυρώνια, έχω μιλήσει με Χορτερό, με Καμαρωτό, με Κυρκίνη κτλ. Ό,τι λάμπα καίγεται δεν αντικαθίσταται. Φτάσαμε στο σημείο, παρήθυμε σε ένα πατέρα που έχει στην γειτονιά μου εκεί πέρα, οι λάμπες να είναι καμένες, να είναι ευπαθείς ομάδες πάνω από 80 χρονών όλοι και να μην έχει ένα φωτισμό στον δρόμο. Δεν μπορούν να περπατήσουν. Όχι μόνο σε εμάς, σε όλη την περιοχή. Επανειλημμένα έχουμε πει τον πρόεδρο, τον κύριο Τζελικίδη εδώ του Καμαρωτού ή κάποιους άλλους πρόεδρους εκεί, τους ενοχλούμε, μας δίνουν κάτι αόριστες απαντήσεις ότι ξέρετε με τον εργολάβο δεν βρέθηκε λύση άκρη. Αν είναι δυνατόν, ποιος εργολάβος και τι άκρης και δεν συμβαζεύεται. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τους δώσουμε εμείς τα χρήματα για τη λάμπα, να μας αναλλαχτεί η λάμπα. Δεν έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να φτάσουμε πάνω να αλλάξουμε μια λάμπα. Φτάσανε σε ένα σημείο το οποίο ζούμε μέσα σε σκοτάδια, σας είπα, και ειδικά σε ευπαθείς ομάδες. Και κανείς από αυτούς δεν συγκινείται. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Απάντηση στα όσα καταγγέλει ο κύριος Γιάντσιος δίνει ο πρόεδρος του Καμαρωτού Κωνσταντίνος Τσελεκίδης, ο οποίος τονίζει πως ως πρόεδρος κάνει ό,τι μπορεί για το συγκεκριμένο ζήτημα, λέγοντας ότι οι συμπολίτες του δικαιολογημένα αντιδρούν. Λοιπόν, εδώ στο Δήμο Συντικής έχουμε κάποιο πρόβλημα τώρα αυτόν τον καιρό, δηλαδή τους τελευταίους, να μην πω τρεις μήνες, αλλά πρέπει να και τόσο, μπορεί και παραπάνω, μάλλον πρέπει να είναι από το Μάρτιο και μετά. Μέχρι το Φλεβάρι πρέπει να είχαμε εργολάβο, μετά τελείωσε η σύμβαση του προηγούμενου εργολάβου. Και από την ενημέρωση που έχω, γιατί προχθές πάλι την Παρασκευή ήμασταν όλοι οι πρόεδροι μαζεμένοι, είχαμε μια συνάντηση εκεί πάνω στο Δημαρχείο. Ναι. Και μας ενημέρωσε ο υπεύθυνος ότι ξεκίνησε η εργολαβία. Μάλλον έχει βγει, την έχει πάρει εργολάβος, τώρα κάτι διαδικαστικά, κάτι τυπικά. Που εντάξει, στην ουσία οι δημότες έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται, αλλά δεν είναι στο χέρι το δικό μας. Κάνουμε τους χαμάλιδες, να το πω. Παίρνουμε λάμπες από το Δήμο επάνω, ανεβαίνουμε στις σκάλες, όποιος έχει σκάλο, όποιος έχει κλάρκο, όποιος έχει διάφορα ανυψωτικά.
και τις αλλάζουμε εκεί όπου μπορούμε. Φυσικά οι κολόνες που απαγορεύεται, οι μετασχηματιστές υπάρχουν επάνω. Δηλαδή εσείς αντικαθιστούσατε τόσο καιρό τις λάμπες στο χωριό? Εγώ προσωπικά ναι, τώρα εδώ και 3 μήνες που έχει σταματήσει ο εργολάβος, όπου μπορώ και φτάνω σας λέω με τη σκάλα που διαθέτω. Και μάρτυρες είναι και στη χωριανή μου, δηλαδή όπου άκουγα και εμείς το βράδυ περνάμε, κάνουμε μια βόλτα, ξέρουμε τα που υπάρχουν προβλήματα, που είναι καμένες οι λάμπες. Αλλά και κάποιους συνδημότες που έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε πρόεδρε κάει και η λάμπα. Και προπάντως οι γειτονιές που είναι απομονωμένες και ηλικιωμένοι προσπαθούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Σας λέω, με το οποιοδήποτε κόστος. Και γιατί υπάρχει κίνδυνος και απαγορεύεται φυσικά και από τον νόμο να ανέβει ιδιώτης ή και ακόμα ο πρόεδρος. Και από το Καμαρωτό των Σερώνας πάμε μέχρι τη Σαμοθράκη. Στη Σαμοθράκη λοιπόν τώρα, καθώς οι διακομιδές ασθενών χειμώνα-καλοκαίρι δεν σταματούν ποτέ, με τους λιμενικούς σε ρόλο διασώστη να δίνουν μάχη με το χρόνο και τα κύματα προκειμένου να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή. Την κατάσταση της υγειονομικής θωράκης των νησιών καταγράφει η έρευνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Η Ομοσπονδία εστιάζει στην υποστελέχωση του ΕΚΑΒ στα νησιά, αναφέροντας ότι κάποια δεν διαθέτουν ασθενοφόρο, ενώ άλλα διαθέτουν το μη ΕΚΑΒ, χωρίς όμως να έχουν επαρκή κάλυψη από διασώστες, καθώς όπως αναφέρεται, για να λειτουργεί ένα ασθενοφόρο όλο το 24ωρο χρειάζονται 11 διασώστες. Τις διακομιδές κάνουν ιερείς, δήμαρχοι, πολίτες, δημοτικοί, υπάλληλοι, αστυνομία. Τα περιπολικά μετατρέπονται σε ασθενοφόρα, αναφέρει Ποεδί. Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι τα νησιά είναι υγειονομικά ανοχήρωτα και οι ασθενείς με έκτακτα προβλήματα υγείας χάνουν τη ζωή τους λόγω απουσίας του ΕΚΑΒ. Αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας των διασωστών, τονίζοντας ότι τους ξεζουμίζουν προκειμένου να επιτευχθεί 24ωρο λειτουργία ενός ασθενοφόρου το καλοκαίρι. Δεν παίρνουν ρεπό, άδεια και κυρίως η κάλυψη γίνεται με θελοντικές μετακινήσεις αδιούχων διασωστών, αναφέρει Ποεδίν. Προσθέτει ότι η υγειονομική κατάσταση των νοσοκομείων αλλά και των κέντρων υγείας των νησιών είναι τραγική εξαιτίας της έλλειψης γιατρών, νοσηλευτών, της αδυναμίας που περιήλθαν να καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες αλλά και της αδυναμίας συντήρησης και ανανέωσης του εξοπλισμού και των υποδομών τους. Υπογραμμίζει ότι τα κέντρα υγείας αλλά και τα περιφερειακά ιατρία είναι χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές. Σε παρόμοια κατάσταση βρίσκεται και το νησί της Σαμοθράκης με το κέντρο υγείας αλλά και με τους κατοίκους πολλές φορές να αναλαμβάνουν και ρόλο γιατρού, τραυματιοφορέα και ό,τι άλλο χρειάζεται προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς. Σε αυτή την κατάσταση συμμετοχή και μάλιστα πολύ σημαντική έχουν και οι λιμενικοί, αφού πολλές φορές βοηθούν με αυταπάρνηση και επισκέπτες, βάζοντας σε προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή. Χειμώνα, καλοκαίρι, μεταφέρουν με ασφάλεια και ανθρωπιά ασθενείς στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, παρέχοντας ό,τι βοήθεια μπορούν. Αυτό ισχύει που λέτε. Πρωταρχικός στόχος του λιμενικού σώματος είναι η εξυπηρέτηση πάντα των πολιτών. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάμε για μεταφορές αρρώστων και τραυματιών από Σαμοθράκη, το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με τα περιπολικά μας σκάφη και πιο πολύ αυτό της Σαμοθράκης. Γίνονται πολλές διακομιδές και παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα που έχουν οι συνάδελφοι στα σκάφη μας, φύλαξη συνόρων, παράνομη αλεία, παραβιάσεις των γειτόνων, θα ήθελα να τονίσω πώς απαραίτητη είναι η ενίσχυση της Θράκης και ειδικά στο νησί της Σαμοθράκης με εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που έχουμε και αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή θέλουμε προσωπικό για την επάνδρωση των σκαφών, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους κατοίκους και σε αυτά που λέτε. Στον αέρα. Κύριε Σεχίλη, να επανέλθουμε λίγο στο θέμα του Καμαρωτού, να καλησπορήσουμε τον Δήμαρχο Συνδικής, τον κύριο Φώτη Δομοχτσίδη, να μας διευκρινίσει λίγο τα πράγματα, τι γίνεται εκεί με το φωτισμό. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα σας, κύριε Μασλαρινέ, σας και τους τηλεθέτες. Έχουμε δίκιο ένα παράπονο από τους κατοίκους του Καμαρωτού. Ναι, ναι. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Απλούστατα υπήρχε μια καθυστέρηση που τράβηξε σχεδόν ένα μήνα μέχρι να υπογράψουμε τη σύμβαση με τον εργολάβων, η οποία έχει τελειώσει σήμερα και αρχίζει από κανονικά από αύριο το πρόγραμμα. Τονίζω, είναι οι λάμπες που κάηκαν, όχι τίποτα άλλο. Όχι ότι σταμάτησε ο φωτισμός, για να μην υπάρξει παρανόηση. Το διευκρινίζω, ναι, είναι οι καμένοι λαμπτήρες, οι οποίοι δεν έχουν αντικατασταθεί. Λοιπόν, από αύριο ξεκινάει ο άνθρωπος, ο εργολάβος, ο κύριος Μητσικάρης Άγγελος που είναι ο ανάδοχος, να μπορέσει να περάσει από την αποθήκη του Δήμου, να περάσει και μάλιστα θα περάσουν, παντού θα περάσουν λάμπες LED, λιχνίες LED. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, αφού τέλος, καλό, όλα καλά, Δήμαρχε. Έγινε, κύριε. Να ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Μην κλείνετε, Δήμαρχε, λίγο κάτι να σας ρωτήσω στο μέσο επόμενο. Ευχαριστώ πολύ.
Στην ανακαίνιση των δύο σχολικών μονάδων του Γυμνασίου και του Λυκείου Σιδεροκάστρου προχώρησε η Ιερά Μητροπολίτη. Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Σιδεροκάστρου εξασφάλισαν από την Ιερά Μονίβα το πεδίο 2 τόνους μπογιάς και μέσα σε λίγες ημέρες θα ολοκληρωθούν εργασίες στα σχολικά κτίρια. Ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι εργασίες ανακαίνησης και ελοχρωματισμού στο Παλατίδιο Γυμνάσιο και Λύκειο Σιδηροκάστρου. Έργο το οποίο πραγματοποιεί εξ ολοκλήρου η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου σε συνεργασία και πρωτοβουλία των διευθυντών των δύο σχολείων και καθηγητών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης. Έγινε ένα πανέμορφο κτίριο. Οφείλω να πω ότι με την παράκληση των καθηγητών και των διευθυντών των δύο σχολείων, Γυμνασίου και Λυκείου, να τους βοηθήσουμε να το ανακαινήσουν. Η Ιερά Μητρόπολης ανέλαβε και με την βοήθεια φίλων και γνωστών, οι οποίοι μας εχορήγησαν 2 τόνους μπογιές. Αναλάβαμε και ολοκληρώνουμε εντός των ημερών το έργο ανακαινήσεως και εσωτερικά. Έχουν βαφτεί όλοι οι διάδρομοι, οι σκάλες, οι όροφοι, οι πόρτες, τα καλοριφέρ κλπ. Και εξωτερικά η πρόσωψη επί του παρόντος. Και έγινε αυτό το αριστούργημα, ανεδείχθη το αριστούργημα του ιδίως του γυμνασίου, το οποίο είναι ένα νεοκλασικό κτίριο, πάρα πολύ όμορφο και πολύ σημαντικό έτσι, σημείο αναφοράς για την πόλη του Σιδηροκάστρου. Η Ιερά Μητρόπολη και ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος εξασφάλισαν από την Ιερά Μητρόπολη Βατοπεδίου 2 τόνους μπογιάς για το έργο. Και η Μητρόπολη Σιδηροκάστρου εκπλήρωσε την τοποθέτηση καλωσιάς, τις εισφορές και μέρος των μισθών των εργατών, ενώ το υπόλοιπο ποσό κατέβαλε η Σχολική Επιτροπή. Στην ανακοίνωση της Μητρόπολης αναφέρεται ότι ο Δήμος Σιδηροκάστρου συνέβαλε μόνο στην παραχώρηση ενός υπαλλήλου από τις 8 μήνες συμβάσεις, ο οποίος και προσέφερε εργασία 3 μηνών για βοηθητικές εργασίες. Ο Άγιος Σιδηροκάστρου καθημερινά επέβλεπε τις εργασίες και έδινε οδηγίες για την καλή εκτέλεσή τους. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που το παρατηρήσατε και που θα το δείξετε και θα ευχαριστηθούν όλοι. Όλα γίνονται με πολύ αγάπη για τα παιδιά μας, για τους δασκάλους μας, για τον τόπο μας, για την περιοχή μας. Ουσιαστικά καλύψατε το κενό της πολιτείας, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχει σημασία αυτό, δεν πρέπει να το λέμε, γιατί όλοι το ίδιο είμαστε, πιστεύω, και δεν θέλω να έχουμε έτσι κόντρες με τους παράγοντες της πολιτείας, όπως λέτε εσείς, ή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εντάξει. Κάνουμε ένα έργο, δεν είναι για να πάρουμε εύσημα, ούτε και εμείς δεν έχουμε ανάγκη και από ψήφους. Να το πω και αυτό, έτσι, για αυτό τον λόγο. Θα συνεχίσετε κάποιες τέτοιες δράσεις, τέτοια έργα δηλαδή, και πρέπει να δείτε το σχολείο του Μπαμπακοφίτου, το παλαιό, το οποίο βέβαια ανήκει εξ ολοκλήρου στη Μητρόπολη πλέον. Να πάτε στο Μπαμπακόφιτο να δείτε ένα πολύ, πολύ πιο σημαντικό έργο από αυτό εδώ των γυμνασίων, γιατί γίνεται εξ ολοκλήρου ανακαίνιση, εσωτερικά και εξωτερικά. ...550 χιλιόμετρα ΟΤΑΠ στην Ελλάδα. Τόσο μεγάλο έργο και να μην κρύβεται κάτι από πίσω. Άκουσα ότι πάνω από 3.000 άνθρωποι δουλεύουν στον ΤΑΠ. Πολύ καλό ακούγεται για να μην παίζει και κάτι άλλο. Λένε ότι θα καλυφθεί ολόκληρος από χώμα. Αλλά δεν μπορεί. Όλο και κάτι θα αφήσει. Τι είναι αυτό, μπαμπά? Είναι ο ΤΑΠ, παιδί μου. Ένας αγωγός που μεταφέρει φυσικό αέριο. Μια από τις πιο καθαρές πηγές ενέργειας. Αλλά να είσαι σίγουρος. Και από αυτό το έργο κάτι κρύβεται από πίσω. Πράγματι, κάτι κρύβεται από πίσω. Και όχι απλά κάτι, κρύβονται πολλά. Κρύβονται 33 ασθενοφόρα και 6 οχήματα πολιτικής προστασίας, 22 οχήματα καθαριότητας, 17 δασικά οχήματα και 14 εκχιονιστικά που προσφέρει ο ΤΑΠ στις τοπικές κοινωνίες στο πλαίσιο ενός από τα μεγαλύτερα έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη Βόρειο Ελλάδα, συνολικού ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί το καλό δεν κρύβεται. ΤΑΠ. Αγωγός καλής ενέργειας. Κυκλοφοριακό κομφούζο επικράτησε στην Εγνατία Οδό και συγκεκριμένα στα διόδια της Μουσθένης το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς σχηματίστηκε μεγάλη ουρά λόγω των αυτοκινήτων που ερχόταν από Θεσσαλονίκη με αφορμή το 6ο Καβάλα RC Show, όπως αναφέρει το Καβάλα Post. Με το σύνθημα «Σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά», εκατοντάδες θεατές από τη Μακεδονία και όχι μόνο βρέθηκαν στην πόλη της Καβάλας για να παρακολουθήσουν για ακόμα μια χρονιά το RC Show. Πολεμικά αεροσκάφη και ελικόπτερα έσκησαν τον ουρανό της Μακεδονικής πόλης και προσέφεραν μοναδικό θέμα στους παρευρισκόμενους. Τις εντυπώσεις έκλεψε με την εμφάνισή του το ελικόπτερο Apache, το οποίο προσγειώθηκε στο λιμάνι της Καβάλας. Οι επιδείξεις ξεκίνησαν το απόγευμα με τον στόλο ιστιοπλοϊκών σκαφών του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας και τα ταχύπλοα της ομάδας Καβάλα Team.
ακολούθησε το πρόγραμμα των πτήσεων. Παρότι τα πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πετσετέλ ήταν πρώτα στη σειρά, τελικά αναγκάστηκαν να μεταβούν στις Σέρρες για επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς και συγκεκριμένα στην Υγρήτα. Η αυλαία της άκρως πετυχημένης διοργάνωσης έπεσε την Κυριακή με την επίδειξη από αεροσκάφη στην παραλία της Νέας Περάμου στο πλαίσιο του Παγκαίου Flying Day. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχαν παράλληλες δράσεις με τον κόσμο να το ευχαριστιέται με το παραπάνω. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που στα διόδια της Μουσθένης δημιουργήθηκαν ουρές αυτοκινήτων που είχαν προορισμό την Καβάλα. Κάθε μέρα είναι μια μέρα με κέρδος στα σούπερ μάρκετ Kansas. Δευτέρα έως Τετάρτη. Nescafé 200 γραμμαρίων με 5,98. Φρέσκο γάλα το διαλεγμένο από αγροκτήματα της Μακεδονίας το 1 λίτρο μόνο 92 λεπτά. Γκούντα Ολλανδίας Light το διαλεγμένο το κιλό με 6,70. Σκόνη πλυντηρίου soft κουτί 100 μεζούρες με 7,40 και δώρο μαλακτικό ρούχον Dream Team 3 λίτρων. Βρείτε ακόμα όλα τα Sunny Lady 25% φθηνότερα. Αλλά και χαρτί υγείας Dream Team γκοφρέτα 10 ρολά με 2,48 και δώρο μορομάντιλα Λάρα 72 τεμαχίων. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Μας. Το μεράκι μας, η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή, η φέτα του τόπου μας. Μια υπέροχη βραδιά χάρισαν στο κοινό οι καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή του δεύτερου φεστιβάλ Φανωρίου το βράδυ του Σαββάτου. Το κοινό ξεσηκώθηκε όταν στη μουσική σκηνή ξεκίνησε να τραγουδάει ο Στέλιος Ρόκος. Φιλοδοξία του Δήμου Κομωτινέων είναι να καθιερωθεί το φεστιβάλ, στοχεύοντας την τουριστική προβολή της περιοχής. Πρεμιέρα έκανε το Σάββατο το Φανάρι Φέστιβαλ 2017, η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Δήμου Κομωτινής. Την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων στη μουσική σκηνή ανέβηκε ο γνωστός τραγουδιστής Στέλιος Ρόκος, με τους θεατές να δίνουν δυναμικό παρόν. Για νησί, για αστεριά, για μια θάλασσα τ' ακούει το όνομά σου. Πιο φιλή, αγκαλιά, πιο κορμί θα ξενυχτάει στα κύμα σου. Φιλοδοξία του Δήμου Κομωτινέων είναι να καθιερωθεί το φεστιβάλ στο Φανάρι, στοχεύοντας στην τουριστική προβολή της περιοχής, την προσέλκυση τουριστών και στην αξιοποίηση του γειτονικού κάμπινγκ του ΕΟΤ από κατασκηνωτές. Πολλοί ήταν αυτοί που πέρασαν τρεις όμορφες νύχτες δίπλα στη θάλασσα, με πολλή μουσική και ακόμη περισσότερο κέφι.
Όπως και η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζιανδρέου Στέφανος. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζιανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχομένων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βραδερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος, αντικατάστασης σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζιανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. Ξεκίνησε το δεύτερο Balkan Tennis Camp στην πόλη των Σερών. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, 60 και πλέον αθλητές ηλικίας από 10 μέχρι 16 ετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα έχουν μια πρώτη στάξη ως ευκαιρία να αναπτύξουν στα 7 γήπεδα της διοργάνωσης τις ικανότητές τους στο τένις και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Ο Σύλλογος Αντισφαίρησης Σερών, σε συνεργασία με την Ελληνική Φύλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρησης, διοργανώνει στην πόλη των Σερών κατά το διάστημα 3 έως 9 Ιουλίου. Το δεύτερο Balkan Tennis Camp. Από τις 9 η ώρα το πρωί ξεκίνησε το δεύτερο βαλκανικό camp προπόνησης. Συμμετέχουν γύρω στα 50 παιδιά από την Ελλάδα, το εξωτερικό. Έχουμε συμμετοχές από τη Βουλγαρία και από διάφορες πόλεις της Ελλάδος, από την Κρήτη, από τη Ρόδο, από την Ιγουμενίτσα, από την Πτολεμαϊδα, Έδεσα, να μην αδικήσω και κανένα, από την Οριστιάδα, από πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδος. Σκοπός του κάμπου είναι να προπονηθούν 3 μέρες μεταξύ τους τα παιδιά, να γνωριστούν ακόμα καλύτερα, να αναπτύξουν και διάφορες φιλίες. Με τελικό αποτέλεσμα από την Πέμπτη το πρωί να ξεκινήσουν αγώνες, οι οποίοι θα τελειώσουν την Κυριακή το μεσημέρι. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, 60 και πλέον αθλητές ηλικίας από 10 μέχρι 16 ετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα έχουν μια πρώτη στάξη ευκαιρία να αναπτύξουν στα γήπεδα των Σερών τις ικανότητές τους για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Οι ηλικίες που συμμετέχουν είναι από 10, 12, 14 και μέχρι 16 ετών. Βασικά τα παιδιά θα προπονηθούν 3 μέρες για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Από εκεί και πέρα τα 50 παιδιά που υπάρχουν σήμερα θα γίνουν γύρω στα 75 την Πέμπτη, γιατί θα έρθουν και άλλα. Με σκοπό να πάλι να παίξουν, να αποκτήσουν αγωνιστικές εμπειρίες, να χάσουν, να κερδίσουν, με τελικό αποτέλεσμα να βγουν όλοι κερδισμένοι και βελτιωμένοι μέσα από αυτή την προσπάθεια. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13.
ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκλώθηκε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Αγαπητοί τηλεθεατές από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλή σας εβδομάδα.